και από τα Μάλια και από την νησίδα του Αφέντη Χριστού. Θα πάμε, Γιώτα. Στη Γεωργιούπολη. Ακριβώς, βέβαια. Θα πάμε στα Χανιά, θα πάμε στη Γεωργιούπολη. Σε έναν ξεχωριστό τόπο, βέβαια. Όπως έχουμε πει στην αρχή κάθε εκπομπή, θα μεταφέρουμε εικόνες όσο εισερχόμαστε και στο καλοκαίρι, κάθε μέρα και περισσότερο. Όμορφες εικόνες από κάθε γωνιά της Κρήτης. Έτσι θα ξεκινήσουμε και σήμερα. Έτσι ξεκινήσαμε και από τα Μάλια θα πάμε στη Γεωργιούπολη. Πάμε να δούμε εικόνα, πάμε να πάρουμε μια γεύση. Εκεί βρίσκεται ο κύριος Γιάννης Αποστολάκης, ο οποίος βέβαια είναι αντιδήμαρχος τουρισμού στο Δήμο Αποκορώνου. Κύριε Αποστολάκη, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε? Βρίσκομαι στην παραλία στη Γεωργιούπολη, στο Roof Garden ενός ξενοδοχείου εδώ. Ναι. Και για πείτε μου λίγο, αλλάζει το κλίμα σιγά σιγά. Οι προσδοκίες εκεί της Δημοτικής Αρχής με φώτο και την καλοκαιρινή σεζόν, ποιες είναι? Ανοίξαμε σιγά σιγά από σήμερα. Τα μηνύματα δεν είναι πολύ αισιόδοξα. Ευελπιστούμε ότι τις επόμενες μέρες θα αλλάξει αυτό. Στις τελευταίες μέρες φαίνεται μια επιθυμία του κόσμου να ταξιδέψει από την κεντρική Ευρώπη που δουλεύουμε κυρίως εδώ. Οι Γερμανοί φαίνεται ταξιδεύουν και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Ποιες αγορές στηρίζουν τον τουρισμό εκεί της περιοχής κάθε χρόνο, εκτός από τον εσωτερικό τουρισμό? Κριτικοί βρίσκονται βέβαια σε καταλήμματα εκεί της περιοχής σας, εσωτερικές μετακινήσεις. Ποιες αγορές του εξωτερικού, Γερμανία μου είπατε? Βασικός τροφοδότης της περιοχής Γεωργιούπολης είναι η Γερμανία. Τα προηγούμενα χρόνια βέβαια είχαμε και αρκετούς Σκανδιναβούς και Άγγλους. Κυρίως δηλαδή κεντρικοευρωπαίους. Πέρυσι και φέτος φαίνεται ότι θα αργήσουν να ταξιδέψουν ή δεν θα ταξιδέψουν καθόλου. Δηλαδή θα είναι όπως πέρυσι. Για τους Άγγλους ή τους Σκανδιναβούς μιλώντας. Θα ταξιδέψουν από ό,τι φαίνεται Ιούλιο και μετά. Οι Γερμανοί ξεκίνησαν κανονικά όμως και από σήμερα είναι κοντά μας. Μάλιστα. Σιγά σιγά ανοίγουν και τα ξενοδοχεία στην περιοχή σας, έτσι δεν είναι? Δηλαδή μέχρι αρχές Ιουνίου έχουν ενημερωθεί. Η πλειονότητα θα ξεκινήσει. Σήμερα άνοιξε το 50% περίπου. Το 50%. Ναι. Και σε κανονική ροή πότε θα εισέλθετε? Ευελπιστούμε ότι αρχές Ιουνίου θα είναι ανοιχτά όλα. Θα είναι ανοιχτά όλα τα ξενοδοχεία. Οι πληρότητες βέβαια δεν θα είναι αυτές που ήταν το 19 ή παλιότερα, αλλά ξεκινάμε, γι' αυτό είναι θετικό. Το ίδιο ισχύει και με τις τουριστικές επιχειρήσεις. Οι ανεμπορίου. Οι τουριστικές επιχειρήσεις όπως και η ανεμπορίου και η εστίαση έχουν πληγεί περισσότερο πιστεύω από τις υπόλοιπες. Η εστίαση βέβαια άνοιξε την προηγούμενη εβδομάδα. Κάτι αρχίζει και κινείται. Ο κόσμος θέλει να βγει με την οικογένειά του κτλ. Το λιανεμπόριο είναι ακόμα πίσω. Είναι ακόμα πίσω. Μάλιστα. Ειδικά στην περιοχή μας που είναι κατεξοχήν τουριστική. Είμαστε ακόμα πίσω. Κύριε Αποστολάκη, να κλείσουμε με ένα πλάνο εκεί να μας βοηθήσετε να δούμε λίγο θάλασσα, να πάρουμε μια γεύση από την όμορφη περιοχή σας και να σας ευχαριστήσω βέβαια. Έχετε παρέμβει ξανά εδώ στην Κρήτη σήμερα. Βέβαια, λοιπόν. Πολύ ωραία. Ακριβώς από τα όμορφα Μάλια εκεί την περιοχή, η νησίδα του Αφέντη Χριστού, τώρα βλέπουμε ζωντανή σύνδεση με τη Γεωργιούπολη, με τη βοήθεια βέβαια του αντιδημάρχου εκεί, του κυρίου Γιάννη Αποστολάκη. Φαίνεται ότι φυσάει λίγο στην Γεωργιούπολη. Εντάξει, φυσάει, είσαι υπερβολική και εσύ. Θέλω να ξέρω κάτω από ποιες συνθήκες μπαίνεις να κάνεις τον μπάνιο σου. Όταν είναι λάδι θάλασσα. Λοιπόν, κύριε Αποστολάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλά, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ.